Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ ο Στέφανος στη φανταστική μου πρωινή βόλτα. Σε αυτό το βίντεο ήθελα να σου πω για έναν επιδιορθωτικό μηχανισμό, ένα τρόπο, μια μέθοδο για να εξισορροπείς λίγο τα σπασμένα της διατροφής. Τι εννοώ, όλοι περνάμε κάποιο βράδυ, εγώ έχω έρθει εδώ σε ένα τρομερό κατάλημα και σε πολλούς τυχαίνει να φάμε λίγο άτσαλα, να φας λίγο παραπάνω γιατί το φαγητό ήταν πεντανόστιμο, να φας το γλυκό σου, να φας πραγματικά αυτά που σου άρεσαν. Αλλά αν βρίσκεσαι σε ένα πρόγραμμα διατροφής και ο στόχος σου είναι να παραμένεις ή να πετυχαίνεις χαμηλά ποσοστά λίπους, τότε αυτό το πράγμα πρέπει κάπως να το ισοφαρίζεις. Ένας πολύ ωραίος τρόπος είναι, όπως βλέπεις, η πρωινή βόλτα, το περπάτημα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Όπου αυτό πρέπει να σου δείξω. Εκεί στο βάθος φαίνεται η λίμνη Πλαστήρα. Μαγικός τόπος. Είναι η πρωινή βόλτα λοιπόν. Για ποιο λόγο? Γιατί κατά το βράδυ ο οργανισμός σου εξαντλεί το υπατικό γλυκογόνο, μια αποθήκη γρήγορης ενέργειας που έχει ο οργανισμός για να εξασφαλίσει ενέργεια για όλο το σύστημα. Έτσι, το πρωί όταν ξυπνάς έχεις το μυϊκό σου γλυκογόνο, ένα καλό απόθεμα να εξοδέψεις, και αν τα καταφέρεις, αν γυμναστείς αρκετά, τότε ο οργανισμός σου πηγαίνει στις αποθήκες του σωματικού λίπους για να εξασφαλίζει ενέργεια για τις διεργασίες του. Οπότε πρωινή βόλτα. Τώρα, πόσο πρωινή βόλτα, και δεν εννοώ την ώρα, εννοώ τη διάρκεια. Μπορείς να ξεκινήσεις ανάλογα με το επίπεδό σου. Για παράδειγμα, να φτάσεις στα 10.000 βήματα είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Περίπου μια μισή ώρα περπάτημα. Αν είσαι πιο active, αν είσαι πιο αθλητικός, μπορεί να το κάνεις τρεξιματάκι. 40 λεπτά για αρχή, 50, μία ώρα, μία μισή ώρα. Και όλα αυτά οδηγούν σε περισσότερη καύση ενέργειας, στην εξάντληση του γλυκογόνου σου και στην αξιοποίηση. Πού είσαι εσύ? Με την τρελή μάσκα. Έτσι αναγκάζει τον οργανισμό να αξιοποιήσει αυτή την ενέργεια. Είναι ένας πολύ καλός μηχανισμός, φυσικά αν δεν έχεις αυτό το περιθώριο ή αν δεν είσαι της άσκησης, ένας τρόπος μένει να μειώσεις τη θερμιδική πρόσληψη της επόμενης ημέρας. Με όποιο τρόπο μπορείς, είτε περιορίζοντας το χρόνο στον οποίο καταναλώνεις τα γεύματά σου, με διαλυματική νηστεία για παράδειγμα, είτε αποφεύγοντας κάποιο σνακ της ημέρας, είτε κόβοντας τους υδατάνθρακες ίσως, έτσι ώστε να εξασφαλίσεις ότι θα φας την πρωτεΐνη σου, δηλαδή κάποιο κρεατικό ή ψαρικό ή αυγά ή οτιδήποτε έχεις γούστο, σου αρέσει μαζί με πολύ καλά λαχανικά για να χορτάσεις. Όλοι αυτοί είναι τρόποι για να μειώσεις τη θερμιδική σου πρόσληψη και να φέρεις λίγο ξανά τα πράγματα στη θέση τους. Ελπίζω να σου φάνηκε βοηθητικό το βίντεο. Ας σου δώσω ακόμα μία λήψη. Τα υπέροχα δέντρα. Καλή δύναμη και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Να είσαι καλά.